με την πολιτεία, με το κράτος, με τον Δήμο Αθηναίων, με τους φορείς ΕΚΑΠ, με μικροσκοπικού χαρακτήρους οργανισμούς, ράδιους τηλεγραφητές, ράδιους τηλεφωνητές και ένα σωρό ακόμα άτομα και γύρω σε πολλές χιλιάδες εθελοντές. Είναι και αυτό ένα κίνημα το οποίο έκανε, κατόρθισε να επιπλήσει το εθελοντικό τρελίο. Δεν θα πω άλλα πράγματα, δεν θα σας κουράσω, απλώς θα πω την κουβέντα την οποία είπε ο κ. Παναγόπουλος, την αντέγραψα από κάποια συνέντευξη που και λέει, θα σας τα πω επειδή ξέρω καλά τον Παναγόπουλο, σαν φίλο και σαν συνεργάτη χρόνια. Λέει ο κ. Παναγόπουλος, σας λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι θεωρώ ότι είμαστε λίγο μετά τα μισά του τρόπου σε σχέση με το μορατόριο της Αθήνας και τους στόχους που έχουμε θέσει. Ο στόχος είναι πολύ ψηλός. Ο μορατόριο της Αθήνας θέλουμε να είναι η πιο σημαντική γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού στον κόσμο. Απέχουμε ακόμη πολύ από αυτό. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο. Κύριε Παναγόπουλε, υπόσχομαι ότι εμείς θα είμαστε δικοί σας σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα θα παραδέχω τον κύριο Παναγόπουλο για την προσφορά του και για την τεράστια συντροφή του στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κόσμου. Και παρακαλώ τον Πρόεδρο του Σύλλογου Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Καρδαρά. Είναι καλλιτέχνημα του Συλλόγου μας. Είναι το σήμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Είναι το πρώτο σήμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου, το οποίο ξέχασα να πω για τόσο χρόνο. Καλό πόσα σου. Να συνδέσουμε το Κλασσικό Μαραθωνίο με την ιστορία, με την πόλη του Μαραθωνίου, με τον τρόπο του τον τύπο και έχει διασμηθεί και από τότε λέγεται πιο ο αυθεντικός. Μα αυτό είναι γύρω του, ο αυθεντικός είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πριν 2-3 χρόνια η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή μου απέλει με το έπαθλο χέρι του Κουμπετέ για το μαραθώνιο της Αθήνας. Δεν σας κρύβω, το πήρα με κάποια περηφάνεια και το πήγα σπίτι. Δεν ήταν τόσο όμορφο, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι λίγο σαν κουμούτσα, οφείλω να πω, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, αφού αυτό δεν θα χαράει. Το πήγα σπίτι λοιπόν, το έβγαλα από το κουτί, η κόρη μου η Αναστασία, η οποία δεν συμπαθεί και πολύ στην ενασχόληση του πατέρα της με το στήλο γιατί δεν με βλέπει καθόλου. Το είδε, μου λέει τι είναι αυτό, άρχισα να σε εξηγώ κι εγώ και μου είπε το εξής αμήνυτο. Έχω να πετάξω όταν πεθάνεις. Φίλες και φίλοι, είναι πάντα ευχάριστο να πιστεύουν κάποιοι ότι έχεις προσπαθήσει να κάνεις κάποια πράγματα. Συνεπώς, είναι πάντα ευχάριστο να δέχεσαι κάποιες τιμητικές διακρίσεις. Νομίζω όμως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο σημαντικό την αναγνώριση των όποιων προσπαθειών να την παίρνεις από ανθρώπους που σέβεσαι και που εκτιμάς, κυρίως από ανθρώπους που ξέρεις ότι το κάνουν επειδή το πιστεύουν και όχι επειδή υλοποιούν κάποιο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων ή θέλουν να κρατήσουν ισορροπία. Τον Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού τον γνώρισα ως φοιτητής στις αρχές της δεκαετίας του 80 μαζί με τον αδελφό μου, τον Γιώργο. Με τα μέλη του λοιπόν έχουμε βρεθεί στις κερκίδες όλων των σταδίων της Ελλάδας όλες τις δεκαετίες. Έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές στο εξωτερικό για να στηρίξουμε την εθνική ομάδα. Έχουμε δαπανίσει ατέλειωτες ώρες συζητώντας για το στίβο, κυρίως πάνω από τραπέζια μετά το τέλος της κάθε αγωνιστικής μέρας. Έχουμε ζήσει όλες τις μαγικές στιγμές που προσφέρει ο στίβος. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι ο Σύλλογος Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού έχει συμβάλει σημαντικά στην εκπαίδευσή μου ως φιλάθλητος και έχει συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια της αγάπης μου για το στίβο. Και αναφέρομαι στα μέλη που είναι εδώ, στο Λάβρο τον Πασχάλη που είναι εδώ, σε αυτούς που δεν είναι μαζί μας εδώ, στον Άγγελο τον Κοκόνη, σε αυτούς που δεν είναι μαζί μας γενικώς, που έχουν φύγει από κοντά μας, όπως ο Τάσος ο Λιάτος και όχι μόνο. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως γιατί το εννοείτε. Ένα μόνο πράγμα για το μαραθώνιο της Αθήνας. Πράγματι, είμαστε στα μισά της διαδρομής. Και είμαστε πολλοί
Τούτη εδώ η τιμητική διάκριση που για μένα είναι σημαντική, δεν ανήκει ασφαλώς σε μένα. Ανήκει και στους εκατοντάδες ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε μαζί για να έχει κάνει ο Μαραθώνιος της Αθήνας αυτά τα εντυπωσιακά βήματα που έχει κάνει. Τι στοχεύσαμε πριν 10 χρόνια? Πρώτον, ο Μαραθώνιος της Αθήνας να πάψει να είναι αγώνας και να γίνει γεγονός πολιτιστικό και αθλητικό. Δεύτερον, να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα που παρέχουμε στις δρομές. Και τρίτον, να αναδείξουμε τα θετικά χαρακτηριστικά του και να τα προβάλλουμε με τρόπο συστηματικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι έργο ενός ανθρώπου. Αντίθετα, είναι έργο πάρα πολλών ανθρώπων. Των συναδέλφων μου στην οργανωτική και την εκτελεστική του, του αγωνιστικού μας τομέα με επικεφαλή στο Βαγγέλη του Παπαποστόλου, με εξαιρετικούς τεχνικούς συνεργάτες, εκατοντάδες των εθελοντών, των χρητών, των συνεργατών μας, των εξωτερικών συνεργατών, των χορηγών και των υποστηρικτών μας, των δρομέων που ασφαλώς είναι το κύριο κομμάτι της δραστηριότητάς μας και βεβαίως της εξαιρετικής επαγγελματικής ομάδας που δουλεύει αυτόν τον αγώνα με επικεφαλή στο Μάκη τον Ασημακόπουλο, έναν άνθρωπο στον οποίο ο Μαραθώνιος της Αθήνας οφείλει πολλά. Λοιπόν, με όλους αυτούς και με όλους εσάς θα συνεχίσουμε. Είχαμε φέτος τη χαρά να έχουμε μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό στίβο. Θα έλεγα ίσως, όχι ίσως, η καλύτερη εδώ και πολλά πολλά χρόνια, με τις αθλήτριες, τους αθλητές, τις προπονήτριες, τους προπονητές να μας προσφέρουν πολύ σημαντικές επιδόσεις και πολύ μεγάλες διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες και όλα τα επίπεδα, με το ΣΕΓΑΣ να ξεπερνά τις οικονομικές δυσκολίες και τον περιορισμό της κρατικής επιδότησης, να λειτουργεί με πληρότητα και με αρκετή αξιοπρέπεια. Με όλους τους καινούργιους θεσμούς που βάλαμε μπροστά τα προηγούμενα χρόνια να διευρύνουν, με τη σχέση μας με την κοινωνία να δυναμώνει, με τη μάχη ενάντια στις απαγορευμένες ουσίες να ενδύνεται, με τους δικούς μας ελέγχους και με την ενημέρωση, με το χορηγικό μας πρόγραμμα να μεγαλώνει, χάρη στο Μαραθώνιο της Αθήνας κυρίως, και να αναπληρώνει τις φοβερές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης. Λοιπόν, ένα μόνο θέλω να σας πω εκ μέρους όλων, εκτός από το ευχαριστώ. Συνεχίζουμε χάρη στις αθλήτριες, τους αθλητές, τις προπονήτριες, τους προπονητές, τα σωματεία μας, τα διοικητικά μας στελέχη, στα σωματεία και της ΕΑΣ, χάρη στους γονείς των αθλητριών και των αθλητών μας που στηρίζουν την προσπάθειά τους με πάθος και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Συνεχίζουμε χάρη σε εσάς τους φιλάθλους που είστε δίπλα μας και σας θέλουμε δίπλα μας, όχι μόνο για να μας λέτε τα ευχάριστα, αλλά κυρίως για να μας επισημαίνετε τα δυσάρεστα. Γνωρίζουμε ότι το 2016 δεν πήγαν όλα καλά. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν τομείς που δεν τα καταφέραμε όπως τα θέλαμε. Γνωρίζουμε ότι κάναμε λάθη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παραλήψεις. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε με τη βοήθεια όλων. Συνεχίζουμε όμως. Συνεχίζουμε με τον ίδιο στρατηγικό δρόμο. Συνεχίζουμε με απόλυτη διαφάνεια. Συνεχίζουμε με προσήλωση σε αυτό που πιστεύουμε και τις αξίες του. Συνεχίζουμε με όλους τους θεσμούς που βάλαμε μπροστά τα προηγούμενα χρόνια και με κανένα δυο καινούριους, όπως το Mentor, που για πρώτη φορά θα αρχίσουμε να το λειτουργούμε στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε κυρίως με αυτό που είπε και πριν ο αγαπημένος φίλος ο Γιώργος ο Καρδαράς, με συνεργασία. Και επιτρέψτε μου, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ άλλη μία. Δεν συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο από ανάγκη, επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο από πεποίθηση. Από πεποίθηση ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να στηρίξει πραγματικά τους αθλητές, τους προπονητές, τα σωματεία. Από πεποίθηση ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να παράξει τα περισσότερα και τα περισσότερο θετικά αποτελέσματα. Από πεποίθηση ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει τον ελληνικό στίβο ακόμα πιο κοντά στη θέση που του ανήκει και που του αξίζει. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια. Ο Βασίλης Σεβαστικός, παρόλο που για λόγους αδωτέρας διασπέρα της τελήσης του δεν είναι κοντά μου, είμαι υποχρεωμένος να πω δύο πράγματα τα οποία αισθάνομαι και τα οποία πιστεύω αντιπροσωπεύουν όλους εσάς και εμείς εδώ πέρα. Θεωρείται από τους πιο αξιόλογους παράγοντες που έχει βγάλει ο κλασικός αθλητισμός μέσα από τα σπλάχνα του.
όχι φίλος αυτός, μέσα από τα σπαρκά. Και μια ευχή δίνω σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα και κουραγούνται. Εύχομαι να φτάσουν κάποτε να ασχολούνται την 55 πέρα από συνδυαστή με τον πλαστικό αντίστοιχο. Εύχομαι. Δύσκολο. Η στατιστικά που λέει και ο φίλος μου Κώστας, δύσκολο. Αλλά εύχομαι να το πετύχω. Γιατί ο διαπιστευμαστή δεν ήταν ζωή μου, ήταν τρόπο μου, ήταν ζωή μου. Σε εκεί ήταν ο Πιτσιρικάς, ήταν ο Γενιδίας, στη Ρόδο, στην Κάλινο, την οποία τον αγαπά, και εκεί άρχισε να ασχοληθεί με το αστυνομικό. Πήγε στην Αθήνα που πέτυχε κατηγορία, πέτυχε σε έργο και πήγε στο Παγιόνιο, και έρχονται η πορεία του ήταν συνεχώς αντικόμενη. Μαρκαλιονίκης, το 72 στην Κρήτη, εδώ στο 91, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει η πρώτη μεσημέρι, το συγκεκριμένο πάλι στη Σπέρα. Παλαιά ρεκόρ, παλιέ επιδόσει και όλα αυτά στο 10. Προσέφερε στον αθλητισμό από όλε τι απόψει, από όλε τι θέσει, σαν αθλητής, σαν τεχνικός, σαν διοικητικός και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας από το 1997 μέχρι το 2012 που παρέδωσε τη θέση του στον Κώστα τον Παναγόπουλο. Όταν λέω παρέδωσε, πριν δύο μέρες είχε κερδίσει τις εκλογές με ένα ποσοστό αλλά ήδη από την Ταρτά, 91%. Είχε σχεδόν την πλήρη αποδοχή όλων των εξάδων, όλων των συλλόγων και με πλήρη απαρτία είχε την πλήρη αποδοχή του. Και αποφάσισε εν μέσω διάβου, εν μέσω πλήρης το ζελίθμιο του ΣΕΓΑΣ και της προσωπικής παιδικής βοήθειας να παραδώσει τη διοίκηση τον Κώστα τον Παναγόπουλο. Μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και μεγάλη ενέργεια που δείχνει το μεγαλείο του αθλητού. Το μεγαλείο του ανθρώπου, ο οποίος δούλευε σαν παράγον, σαν αθλητής, αφιλοκερδός και χωρίς ιδιοτέλεια. Σαν με μεγάλη ενέργεια του ιδιοτέλεια. Έλεγε συνήθως, που λέει από το γραφείο, πάλι δουλεύει. Λέει, δουλεύω σαν καθηγητής. Και άκου, ξεκουράσω, της βάρος της υγείας του κόσμου, το οποίο πληρώνει η με την έννοια ότι ξέρεις, με κατηγορείτε, και να σου πω, και εγώ, σαν συγκεντρωτικό, είμαι τελειομανής, δεν είμαι συγκεντρωτικός. Τελικά, αν πεδίχνει, με την βάρο του καιρού, το δικαίωσα από ό,τι. Θα έκανε μεγάλο έργο στο ΟΣΕΚ. Προσπάθησε να βιώσει τα έξοδα, προσπάθησε... ήταν από τους κύριους, αν θυμάμαι καλά, στο σχεδιασμό με τον κύριο Καμουσάνη, εδώ πέρα, τον κύριο Παναγόπουλο, τότε. Και επιτροπή σχεδιασμού, από τον οποίο σχεδιασμό έχουμε ακόμη και σήμερα, σχεδιασμός ο οποίος έχει 15 προσπέρες, τότε ακόμη και σήμερα, για ορισμένες μικρές ακόμη τροποποιήσεις. Το μεγαλείο του ανθρώπου σημαίνει αυτό που σας είπα. Ότι θα διαβάσω και αυτό τα λόγια μου. Αυτά τα οποία είπε. Παραδίδω τη θέση μου στον Κώστα τον Παναγόπουλο. Πιστεύοντας ότι έχει να προσθέσει πολύ σημαντικά πράγματα από τη θέση του Πρόεδρου. Σε σημαντικούς τομείς, τους οποίους θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι τον Παναγόπουλο σήμερα. Αλλά όχι μόνο να το στηρίξω, αλλά να διατηρήσω τη συνέχεια της πορείας της Ομοσπονδίας και να το βοηθήσω σε τομείς που η εμπειρία μου και η δική μου γνώμη θα είναι χρυσή. Δύσκολα το λες, δύσκολα το κάνεις, αλλά αυτό είναι δύσκολα που εφαρμόζεις. Εδώ είναι κοντά μας, δυστυχώς, είπα για τον Παναγόπουλο τώρα, γι' αυτό θα ήθελα τον Κώστα τον Παναγόπουλο, τον φίλο και συνεργάτη επί χρόνια, μαζί του σεβαστή, να πάει το έπαθο του οποίου έχουμε.
Και παρακαλώ τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Ομοσφαίλων Κλασσικού Αθλητισμού, τον Λάμπρο του Πασχάλη, να κάνει αυτή την απονομή. Η παρουσία σας και μόνο είναι πολύ σημαντική για μας. Ειδικά για την 15 χρόνια το τιμό του. Είναι το κλασικό τιμόνι της Ομοσπονδίας. Ο Βασίλης έχει ένα μικρό ζήτημα με την υγεία του. Προφανώς όλα θα πάνε καλά. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Θα το παραδώσω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχαρώ τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και τους προπονητές τους για τις πάρα πολύ καλές μεγάλες επιδόσεις και επιτυχίες που είχαν τη χρονιά αυτή που μας φεύγει. Επίσης θέλω να συγχαρώ τον ΣΕΓΑΣ για τις επιτυχίες αυτές, για τη συμβολή στις επιτυχίες αυτές και με τις δυσκολίες που υπήρχαν από την οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και χρόνια. Παρόλα αυτά νομίζω ότι εμείς οι φίλαθλοι είμαστε ευχαριστημένοι από τη σημερινή κατάσταση του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού στίβου. Επίσης να συγχαρώ τον Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού για τη λαμπρή αυτή σημερινή συνάντηση και θα ευχηθώ να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, να είμαστε πάντα στις κερκίδες όσοι μπορούμε βέβαια και να χειροκροτάμε τους πρωταθλητές και πρωταθλήτριές μας που πολλοί από αυτούς θέλουν να είμαστε κοντά τους και να χαίρονται το χειροκρότημά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω και εγώ δύο λόγια για τον αθλητή Βασίλη Σεβαστή. Κατάγεται από τη Δεκάνησα, από τη Σάμμο και την Κάλυμνο. Ήρθε μικρός στο Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο που ξεκίνησε σύνθετα αγωνίσματα με τον ομοσπονδιακό προπονητή Νάσο Ιατρίδη. 20 ετών κερδίζει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, 21 ετών κάνει 2 Πανελλήνια Ρεκόρ Ανδρών. 22 ετών κερδίζει Μεσογειακούς Αγώνες στη Σμύρνη και τον επόμενο χρόνο πάλι στη Σμύρνη έρχεται τρίτος στους Βαλκανικούς Αγώνες. Του κλασικού αθλητισμού της ΚΑΤΕΦΑ, είναι διδάκτορας στη σχολή αυτή, στην σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού και έχει κάνει τουλάχιστον 50 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και είχε μια ξέρω για αθλητική καριέρα, αφού υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδος στις μεσαίες αποστάσεις 800 μέτρα και 1500. Εδώ υπήρξε τουλάχιστον 30 φορές διεθνής, σαν μέλος του αρχικού δομάτου της Στίβου Παναγενικών. Προπονείται αυστίβου για ένα διάστημα του Παναγενικού και της Περιοριστικής Ακαδημίας και ο ΣΕΓΑΣ έχει καταλάβει σταδιακά τη θέση του φέλους, τα βία και τώρα τη θέση που γράφει πρώτη και πρώτη της Επιτροπής Κατών. Είναι μέλος της Επιτροπής Αθλητισμό και Γυναίκα και τη βραβεύουμε για όλα τα βραβεύματα, συν το τελευταίο, ο οποίος θα είναι παγκόσμια επιτυχία για τον ελληνικό αστυνομικό και το αντίστοιχο και για την Ελλάδα και τον κόσμο, παραδέχτηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου Τηλιά με το βραβείο γυναίκα στον αντίστοιχο και από την ελληνική προσφορά της και τη ζωή της, η οποία είναι για πάντα στην Ελλάδα και την Ελλάδα και την Ελλάδα. Την κυρία Αργυλάκη, παρακαλώ για την βράβευση. Και παρακαλώ την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την κυρία Γεωργία Ζωγράφου, και τα μία της Ομοσπονδίας των ΑΜΕΑ να κάνει την απονομή. Αυτό
Η κυρία Λιντάκη έκανε 4 φορές πανελλήνιο ρεκόρ με ανήρωα στα 800. Πήρε 2 πανελλήνιες νίκες, 3 πανελλήνιες νίκες στις γυναίκες, μία στις νεάριδες και μία στους μαθητικούς αγώνες. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Φιλών Κλασικού Αθλητισμού για την τιμή που έκανε να με βραβεύσει. Ένα σύλλογο στο οποίο με συνδέουν πάρα πολλοί θεσμοί για πάρα πολλά χρόνια. Η συγκίνησή μου είναι γιατί το βραβείο μου το έδωσε η φίλη μου, η Γεωργία, που γνωριζόμαστε από τότε που τρέχαμε μαζί στο Καραϊσκάκι. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΕΓΑΣ για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στο βραβείο αυτό, ναι μεν το πήρα εγώ, αλλά απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό κλασικό αθλητισμό, στην Ομοσπονδία μας, σε όλες τις γυναίκες που ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό. Στο βραβείο αυτό, το βραβείο αυτό μάλλον ανήκει για την διαχρονικότητα μιας γυναίκας που είχε σχέση με τον αθλητισμό, αθλήτρια, προπονήτρια, παράγοντας την οικογένεια και την επαγγελματική καριέρα. Και πάλι ευχαριστώ όλους. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι στο Μονακό όταν έγινε η βράβευση ευχαρίστησα την Επιτροπή και την ευχαρίστησα στα ελληνικά. Ήταν κάτι το συγκινητικό. Ευχαριστώ. Που ήρθα από τα πέρα σήμερα. Για να αναγκάσω τους αθλητές οι οποίοι διακριθήκαμε. Καλησπέρα σας από μένα. Θα ξεκινήσουμε από την κατηγορία παιδών χωρεσίδων. Το 2016 είχαμε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ταυτόχρονα και την απόφαση το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων του 2017 να είναι το τελευταίο, απόφαση της ΙΑΦ. Θα υπάρχουν αγώνες σε περιφερειακό επίπεδο σε αυτή την κατηγορία. Η κατηγορία των παίδων κορασίδων είχε πολύ μεγάλες διακρίσεις τη χρονιά που τελειώνει. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων κορασίδων στην Τυφλίδα είχαμε 5 μετάλλια και στους παγκόσμιους αθλητικούς που έγιναν ταυτόχρονα στην Τραπεζούντα είχαμε 12 μετάλλια. Ξεκινάμε με την κατηγορία των παιδών. Πριν από ένα χρόνο ήταν εδώ, στην αίθουσα κάτω που έγινε η αντίστοιχη εκδήλωση περσινή, βραβεύτηκε πάλι ως καλύτερος στην κατηγορία των παιδών. Είχε φτάσει το πανελλήνιο ρεκόρ παιδών στο επικοντό στο 5-25 και φέτος έσπασε όλα τα κοντέρ. Ξεκίνησε από το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίγου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 5-53, καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για αθλητές ηλικίας έως και 17 ετών στον κόσμο. Λίγες μέρες μετά στο Γιάμπλονε της Τσεχίας 5.54 και το Μάιο στην Οστράβα επίσης της Τσεχίας 5.55. Το καλοκαίρι πρώτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Παίδων στην Τυφλίδα και λίγες μέρες μετά τέταρτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων στο Πίτκος. Είναι βέβαια ο Εμμανουήλ Καραλής. Προπονείται με τον Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, που ήταν πρώτο στη φετινή αξιολόγηση των σωματείων του ΣΕΓΑΣ. Πατέρας ο γνωστός δεκαθλητής Χάρης Καραλής, καλύτερος Έλληνας δεκαθλητής το 1987. Η μητέρα, Σάρα, από την Ουγκάντα. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για τον παππού του Εμμανουήλ από την πλευρά της μητέρας του. Ήρθε στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός, σπούδασε θεολογία, γύρισε στην Αφρική, ως Ιεραπόστολος δούλεψε, έχει φύγει από τη ζωή. Θα παρακαλέσουμε... Παρακαλώ τον κύριο Μεγαλοοικονόμου. Κύριο Μεγαλοοικονόμου. Τον προπονητή του και παρακαλώ τον πρόεδρο της ΕΑΣ Αθήνας, τον κύριο Μπάμπη Γεωργακόπουλο, για αυτή την απονομή. Από
Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του κλασικού αθλητισμού. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά να με βραβεύουν ανθρώποι που αγαπάνε τον αθλητισμό. Εγώ και ο προπονητής μου προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και εύχομαι χρόνια πολλά και υγεία και επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο του Κλασικού Αθλητισμού και τον κύριο Καρπονά για αυτή τη βράβευση. Για εμάς ήταν μια εκπληκτική χρονιά. Ξεκινώντας τη χρονιά είχαμε θέσει ως στόχο να βελτιωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στη τεχνική, γιατί είναι ένα αγωνισμό πολύ δύσκολο και η τεχνική είναι κάτι που ακολουθεί τον αθλητή. Άρα τα βήματά μας θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Σίγουρα ο Εμμανουήλ είναι ένας πολύ μεγάλος αθλητής, αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι δουλεύει στην προπόνηση και ότι προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί να βελτιώνεται καθημερινά. Θέλω να ευχαριστήσω, η επιτυχία αυτή του Εμμανουήλ σίγουρα δεν ανήκει όπως είπε και ο Σταναγόπουλος σε μένα μόνο, ούτε στον Εμμανουήλ μόνο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι πίσω από τον Εμμανουήλ, κυρίως η μαμά του που τον γενοφέρνει κάθε μέρα στο γήπεδο και προσέχει τέλος πάντων ό,τι αφορά τον Εμμανουήλ. Είναι οι φυσικοθεραπευτές, είναι οι γιατροί, είναι ο Σέγας στην διοίκηση που μας βοηθάει, οι συνάδελφοι προπονητές που μας βοήθησαν, ο κύριος Καθέας μας έδωσε μετάλλια όταν ευχαριστήκαμε. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους και ευχόμαστε η επόμενη χρονιά να είναι ανάλογη η συνέχεια. Κατηγορία Κορασίδων. Άλμα εις ύψος, Δέσποινα Μανταμπέ. Άλμα εις ύψος, Δέσποινα Μανταμπέ, Αθλητική Ένωση Μεσογείων Αμηνίας Οπαλινεύς. Με τον προπονητή της κύριο Δημήτρη Δαμασκηνό. Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων στην Τυφλίδα. Ισοφάρισε το ατομικό της ρεκόρ 1.77 που είχε πετύχει και πέρσι. Λείπουν για προετοιμασία. Θα παραλάβει συνεργάτης του κυρίου Δαμασκηνού και η μητέρα της. Και παρακαλώ τον ταμεία του ΣΕΓΑ στον κύριο Ψωμιάδη για αυτή την απονομή. Ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους τους, γιατί τώρα βρίσκονται για προετοιμασία και γι' αυτό δεν μπορέσα να είναι μαζί σας. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να συμπληρώσουμε ότι η Αθλητική Ένωση Μεσογείου ήταν τρίτη στη φετινή κατάταξη των σωματείων. Πάμε στην κατηγορία των εφήβων. Και πέρσι ήταν εδώ, βραβεύτηκε ως καλύτερος ΠΕΣ. Πριν από μερικά χρόνια ακούγαμε ειδήσεις για ένα μεγάλο ταλέντο από τη Δυτική Μακεδονία που ο προπονητής Βαγγέλης Παπανίκος το έπεισε να αφήσει το παρκούρ και να μπει στο άλμα εις μήκος. 15 ετών 6.40, 16 ετών 7.13, 17 ετών 7.73, πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των παιδών στο Κάλι της Κολομβίας και πήρε και το ρεκόρ παιδών από το Λουίτσα του. Εφέτος, παρόλο που ήταν στην τρίτη λυκείου, ο Μιλτιάδης Τεντόπουλου ξεκίνησε με μια φοβερή επίδοση στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα,
Πετρίλη Συνθήκες 8-19, ενώ προηγουμένως είχε κάνει 7-96, πήρε και το πανελλήνιο ρεκόρ εφήγων από τον Λουίτς Άτομα. Το καλοκαίρι δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των εφήγων στο Πίτκος της Πολωνίας, με ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί κάθε αθλητής μπορούσε να κάνει μόνο 4 προσπάθειες, είναι κάποιο πείραμα της Μιλισιάφ. Πλέον βρίσκεται στην Αθήνα, σπουδάζει πληροφορική αν δεν κάνω λάθος, σωστά, και προπονείται με τον Γιώργο Κομάσκι δίπλα πλέον στο Λουίτς Άτομα. Και παρακαλώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Αντωνακάκη. Να φωνάξουμε και την κυρία Τεντόγλου να μας πει πως γίνεται πρωταθλητισμός στα Γρεβενά. Δεν είναι εύκολο, τα Αυτάνα απέκτησαν μόλις εφέτος. Το χειμώνα δεν έχουν καμία κλειστή αίθουσα. Έχουν όμως κι όλοι. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένα. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Παπανίκο, διότι ήταν και αυτός που τον ανακάλυψε, που τον κράτησε, γιατί στην αρχή πήγαινε, ξέρετε, έτσι, για την πλάκα του, γιατί του άρεσε και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για ό,τι έκανε για τον Ήλιο. Εύχομαι να έχει πάντα επιτυχίες και ο κ. Παπανίκος και εύχομαι καλή συνέχεια με τον καινούριο προπονητή στο Ήλιο, τον κ. Μπομάσκη, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού και το ΣΕΓΑΣ που ήταν πάντα δίπλα μας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού για αυτή την τιμή που έκανα σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τον τόπο μου αυτό η τιμή και αυτό. Να ευχηθώ καλές γιορτές και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπληρώσουμε ότι ο Γλυντιάδης Δαντόγλου ανήκει στη Γυμναστική Ένωση Γρεβενών. Ερχόμαστε στην κατηγορία των Ιαννίδων. Έκανε την έκπληξη, την ευχάριστη έκπληξη φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ιαννίδων Σκίας. Ήρθε δεύτερη με 13-55 στο τριπλούν, ανήκει στο Κυριακό Γυμναστικό Σύλλογο, είναι η Κωνσταντίνα Ρωμαίου, που πλέον βρίσκεται για σπουδές στο Kansas State, Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προπονητής Παύλος Κορδίλης. Να παρακαλέσουμε τον τεχνικό σύμβουλο της τοπικής επιτροπής ΕΓΑΣ Κέρκυρας, τον κύριο Νίκο Μόσχο, να παραλάβει τα βραβεία. Παρακαλώ τον κύριο Αποστολόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, για αυτή την απονομή. Επειδή γράψει αυτό το αγώνισμα επί πολλά χρόνια, είμαι πολύ έτσι σε πολύ ευχάριστη θέση να κάνω αυτή την απονομή και να πω ότι αυτή η κοπέλα με την αυτή την κίνηση που έκανε να πάει στην Αμερική, της εύχομαι να ακολουθήσει τα ίχνη της Στεφανίδη και να τη δούμε πάρα πολύ ψηλά στο παγκόσμιο στερεώμα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους και της αθλήτριας και του Παύλου του Σκορδίλη, το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού, και να σας πω ότι εκπροσωπούμε τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο, ένα από τα τρία εν ενεργεία αθλητικά σωματεία του Στίβου, που τραβάμε το δικό μας Γολγοθά για τις επιτυχίες. Όπως γνωρίζετε, και εμείς δεν έχουμε
κανένα χώρο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, αλλά με τις θυσίες κάποιων ανθρώπων έχουν καταφέρει τα τελευταία 30-35 χρόνια πάνω από 120 αθλητές αθλήτριες να έχουν πάρει μετάλλιο στους παλαιλίους αγώνες και να συμμετέχουμε στις εθνικές ομάδες. Να θυμίσω ότι ο Αρσένη Τσιμίνο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ το 1980, το δεύτερο παγκόσμιο ρεκόρ μετά τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, τις επιτυχίες του Φίλιππου του Σγούρου που είχε πάρει παγκόσμια νίκη και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Πέδο και στο παγκόσμιο μαθητικό πρωτάθλημα, τις επιτυχίες του Γιάννη του Λέση που έχει τα παλιά ρεκόρ. Και έχουμε βασικές αρχές και τελειώνω, γιατί είμαστε όλοι είσαστε κουρασμένοι, ότι στο σωματείο μας έχουμε βασικές αρχές. Αναγνώριση, εκτίμηση, αξία και η εκτίμηση δεν επιβάλλονται στη ζωή, αλλά κερδίζονται μέσα από αγώνες και συμπεριφορές. Έχοντας αυτές τις φιλοσοφίες, κινούμαστε ως εξής. Αναγνωρίζουμε και εμείς, εκτιμάμε, αγαπάμε, σεβόμαστε και δεν ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, πολλά παιδιά μας στο εξωτερικό. Δυστυχώς για την Ελλάδα. Ευτυχώς για τα παιδιά. Το λέω επειδή είχα παιδιά δύο ξένα. Ευτυχώς, διότι βρήκαν μέρος να προπονηθούν, να σκεφτούν και κάπου να προπονηθούν και τα ποσόλια και η δουλειά που παίρνουν. Η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά μας. Δυστυχώς. Περνάμε στην κατηγορία των νέων. Νέοι στο στίβο είναι 20, 21, 22 ετών. Στους νέους είδα και πέρσι εδώ, Μιχάλης Αναστασάκης, στη Σφυροβολία. Και οι δύο είναι στη Σφυροβολία. Ανήκει στο Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων, που ήταν δεύτερος στην φετινή κατάταξη των σωματείων του ΣΕΓΑΣ. Πέρσι είχε 73-23 και ήταν τέταρτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων. Φέτος ανέβηκε στο 77-08 που το πέτυχε στην Τίνιδα, πρώτος στους Μεσογειακούς Νέων, το οποίο είναι και νέο παλαιλίο ρεκόρ νέων ανδρών. Επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ ήταν κοντά στα μετάλλια, ήταν τέταρτος προπονητής, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της ΣΕΓΑΣ, τον κύριο Τάκη Δημάκο, για αυτή την απονομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βραβείο. Είναι πολύ σημαντικό να ανταμείβονται οι κόποι κάθε αθλητή, ανεξάρτητα τι επίδεση έχει κάνει. Ελπίζω. Αγαθά κόπη σου χτώνεται, έτσι όπως λένε. Έτσι όπως λένε. Και μου έχει μάθει ο προπονητής μου. Ελπίζω και η επόμενη χρονιά να είναι επιτυχής, την υγεία μας να έχουμε, όλοι οι αθλητές, και να τα πάμε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Φέτος βέβαια έχουμε ακόμα τον αθλητικό της κατηγορίας των νέων, οπότε του χρόνου ελπίζω ή κάποια άλλη χρονιά που θα είμαστε και επίσημα κατηγορία των ενδρών, να καταφέρουμε να παρευρεθούμε εδώ πέρα. Πώς καθόμουν, θα σας πω κάνα δύο ιστορίες λίγο με τη βοήθεια του κ. Παναγόπουλου που είπε κάποια ιστορία. Από εσάς πώς ήσασταν, γιατί απορούσα, γιατί θέλετε να με βραβεύσετε, γιατί κάνα δύο φορές, κάνα δύο μπρουνοζάλι σας έβγαλε την ψυχή και σκέφτηκα μια φορά το 96 στη Λισαβόνα. Ποιοι από εσάς ήσασταν το 96, μάλιστα. Λοιπόν, το 96 λοιπόν στη Λισαβόνα ερχόμουν ορμόμενος από ένα παλιό ρεκόρ μια εβδομάδα πριν. Οπότε είχαμε τότε 6 βολές, δεν είχαμε 4. Μπαίνω πάρα πολύ ενθουσιασμένος δυναμικά στην πρώτη βολή και ρίχνω την πόρτα του κλωβού. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, μια καλή άκυρη, πέφτει η πόρτα του κλωβού που έρχεται να σηκώσουμε την πόρτα. Δεύτερη
δεύτερη βολή γυρίζω λίγο πιο εδώ για να μην ρίξω ξανά στην πορεία του κλωβού και παραλίγο να τους πετύχω. Λοιπόν, γιατί είχα φτώσει ένα από εκεί. Και μια, οπότε λέω τώρα οι άνθρωποι τι θα λένε για μένα. Κατάφερα, έκανα μια βολή στις 6, βγήκα δεύτερος, όλα καλά. Μετά το 2002, στη Μπάνσκα Μπίστρισα, όπως φαίνεται, πάλι εσείς, λοιπόν. Συνήθως η σφυροβολία γίνεται έξω, εκείνη τη χρονιά έγινε έξω, 4 βολές πια. Τους βλέπω, σε έβλεπα φωνόμουνα, δεν ξέρω. Ήταν από εκείνη την πλευρά σου, λέει, μην είμαστε επιτυχία. Από την άλλη, πήγαν από την άλλη. Πρώτη βολή, λοιπόν, μπαμ, από εκεί. Λέω, αρχίζω και σιγά σιγά κάνω του βηματάκια πίσω. Αλλάξε, δεν είναι. Δεύτερη βολή άκυρη, τους βλέπω, δεν τους ξαναείδα. Μετά έκανα και έγκυρη και ησύχασα. Όλα καλά. Αυτά λοιπόν, έτσι λίγο να χαμογελάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να καταφύγουμε να πέρασουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαστε μαζί με τον Μιχάλη στην Τίνδα, στο πρωτάθλημα αυτό και μαζί με την Κοροσίδη και τον Ματζάβα, ήταν τα τρία παιδιά που πήραν 3 μετάλλια. Να συγχαρώ τον Μιχάλη, τον προπονητή του, και από αυτή τη θέση να συγχαρώ και όλους τους αθλητές, οι οποίοι από την κατηγορία των παιδών μέχρι την Κατερίνα Στεφανίδη πήραν αυτά τα μετάλλια και έκαναν την Ελλάδα και σήκωσαν την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε πολύ περήφανοι εμείς που εκπροσωπούμε τη χώρα μας, τον Σέρβα στο εξωτερικό, να έχουμε τόσο καλούς αθλητές σε όλες τις κατηγορίες και να υπάρχει μια τέτοια βάση που μας λέει ότι και του χρόνου θα έχουμε ακόμα ίσως καλύτερα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ερχόμαστε στις μεγάλες κατηγορίες. Ξεκινάμε με τις γυναίκες. Συγγνώμη. Μένουμε στη σφυροβολία, νέες γυναίκες. Προερχόμενη από την Πτολεμαϊδα, πλέον σπουδάζει ιατρική στη Θεσσαλονίκη, αυτές οι υποχρεώσεις δεν την αφήνουν να είναι σήμερα μαζί μας. Ιλιάνα Κοροζίδου, προπονητής, ο πατέρας της Κώστας Κοροσίδης. Πρώτη στους μεσογειακούς αγώνες νέων στην Τίνιδα. Βελτίωσε το ατομικό ρεκόρ, έφτασε στο 66-68, το οποίο το πέτυχε στους βαλκανικούς αγώνες των γυναικών. Θα τα παραλάβει νομίζω ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προπονητών Πορείου Ελλάδος θα παραλάβει το έπαθλο της Ιλιάνας Κοροσίδου και παρακαλώ τον κύριο. Ο κύριος Χρήστος Χατζηβασιλείου είναι και τεχνικός σύμβουλος της Νέας Έγκας Κεντρικής Μακεδονίας. Και παρακαλώ τον κύριο Τασούλα να κάνει αυτή την απονομή. Ο κύριος Τασούλας ήταν παλιός πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κλασικού Αθλητισμού 2 φορές και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Και κριτής στις ρήψεις πολλές φορές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την Ιλιάνα και τον πατέρα της για την τιμητική, για την εξαίρεση αυτή τη τιμητική διάκριση. Δυστυχώς η Ιλιάνα έχει εξετάσει στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο δε πατέρας της έχει ενημέρωση υποχρεώσει στη μακρινή Πτολεμαϊδα. Ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Προπονητών, ήθελα να σας συγχαρώ και να ευχάριστω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί βλέπουμε ότι ανάλογα με τους αθλητές θυμάται και τους προπονητές που έχουν ένα υψηλό επίπεδο βαθμό στη μεγάλη προσφορά που μας έχουν δώσει οι πρωταθλητές μας. Αναγνωρίζετε δικαίως το ρόλο του προπονητή. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Φίλε, ευχαριστούμε και εμείς και θα ήθελα να σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού ακούστηκε λοιπόν από τότε στις κερκίδες του Καραϊσκάκη, έγινε η πρώτη συνάντηση και έγινε σήμερα ένας μεγάλος σύλλογος, ο οποίος υπηρέτησε και υπηρετεί τόσα χρόνια τους φιλάθλους όλης της Ελλάδας. Και είναι και μοναδικός στον κόσμο, δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο, σύλλογος φιλών κλασικού αθλητισμού. Προσέξτε ιδιαίτερα. Και έχει και ένα προνόμιο. Το προνόμιο ότι όσοι περάσαμε από το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού, πήγανε και διαπρέψανε σήμερα και πρόεδροι του ΣΕΓΑΣ και στελέχη του ΣΕΓΑΣ. Τα μεγαλύτερα προσόντα που περάσαμε ποτέ ήταν όλοι πρώην φίλαθλοι του Συλλόγου Φίλων Κλασικού Αθλητισμού. Και τελευταία, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Παναγόπουλος, ήταν ένας από τους φιλάθλους που σήμερα
έχει την ευκαιρία να είναι ο πρόεδρος και να έχει όλη αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού του χρόνου συμπληρώνει 45 χρόνια ύπαρξης. Παράλληλα με τον Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού, άνθρωποι αυτού του Συλλόγου, με επικεφάλιση τους κύριους Αλέκο Φωτακίδη, Λάμπρο Πασχάλη, ήταν μέσα και ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, είχαν φτιάξει την κερκίδα του Όντου Στίβου, που έβγαζε εφημερίδα και διοργάνωνε αγώνες. Οι αγώνες για μικρά παιδιά λέγονταν Αθηναϊκοί Αγώνες. Στους τέταρτους Αθηναϊκούς Αγώνες, λοιπόν, στις 23 Απριλίου του 2000, εμφανίστηκε στα 50 μέτρα ένα 10χρονο κοριτσάκι, χωρίς δελτίο. Αγωνίστηκε με μεγαλύτερα κοριτσάκια, ήρθε 7η στα 50 μέτρα. Οι αγώνες έγιναν στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, όπου διέπρεψαν οι γονείς της, ο Γιώργος Στεφανίδης στο τριπλό και η Ζωή Βαρέλη στα 400 μέτρα. Ένα χρόνο μετά, στους 5ους Αθηναϊκούς Αγώνες, η μικρή Κατερίνα Στεφανίδη ήρθε πρώτη στα 50 μέτρα μίλη Παγκορασίδων και την ίδια χρονιά έκανε το πρώτο της αγώνας στο Άλμα Επικόντο, πάντα στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. 2:30 και υπάρχουν και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, χάρη στον κύριο, στον ορθοπαιδικό του γιατρό, τον κύριο Νίκο Μαρκία. Υπάρχουν τα τέρχη της κερκίδας του Στίβου, που δείτε φωτογραφίες από τις απονομές των επάθλων και στα 50 μέτρα και στο Άλμα Επικοντό, Κατερίνα Στεφανίδη σε ηλικία 11 ετών. Το 2016 τα πήρε σχεδόν όλα. Πρώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντεζανέιρο, πρώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ, πρώτη στη συνολική βαθμολογία στο αγωνισμά της στη σειρά αγώνων Diamond League της ΙΑΦ, τρίτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστούς Φίγους στο Portland, πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών 4.90 παρακαλώ στις 20 Φεβρουαρίου, γούρικη ημερομηνία για την Κατερίνα, έχει κάνει άλλα δύο ρεκόρ σε αυτή την ημερομηνία. Φέτος το πέτυχε στο meeting στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στο Stanford και μέσα στο Arizona State. Τώρα βρίσκεται στο Cleveland, απουσιάζει βεβαίως. Παρακαλούμε τους γονείς της, τον κύριο Γιώργο Στεφανίδη και την κυρία Ζωή Βαρέλη, για την απονομή στην καλύτερη γυναίκα του 2016, Κατερίνα Στεφανίδη. Θα παρακαλώ τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, για αυτή την βράδυση. Μπράβο. Δεν σας πειράζει. Μαζί, τη συνοδεύω. Να συμπληρώσουμε αθλητικός ομίλος πιλωθέρης ο σύλλογος της Κατερίνας, προπονητής ο σύζυγός της Μίτσελ Κρίερ. Είμαι στη δύσκολη θέση κάθε φορά να εκπροσωπώ την Κατερίνα και δεν αισθάνομαι, είμαι λίγο άβολη. Κάθε φορά, αυτό συμβαίνει το τελευταίο καιρό, πρέπει να εκπροσωπώ λόγω της απουσίας της. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο, μου είπε να ευχαριστήσω πολύ τον Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού για την τιμή που της κάνει και θα προσπαθήσει να έχει μια συνέχεια και αυτή τη χρονιά. Και το Φεβρουάριο θα είναι εδώ, οπότε ελπίζω να τα πείτε και από κοντά. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτός που θα βραβευτεί στην αντίστοιχη κατηγορία, στην κατηγορία των ανδρών, έχει δύο κοινά με την Κατερίνα Στεφανίδη. Κάνει το ίδιο αγώνισμα με την Κοντό και διαπρέπουν στις σπουδές τους. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχει κάνει μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και τώρα είναι υποψήφιος διδάκτορ. Κώστας Φιλιππίδης, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, προπονητής Δημήτρης της Κιδέας. Πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό στίβο 584, στις 21 Φεβρουαρίου στο meeting στο Κλερμόν Φεραν της Γαλλίας, 7ο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστό στίβο στο Portland, 7ο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρακαλώ για αυτή την απονομή τον κύριο Γιάννη Κουσιώρα,
νέο εθνικό προπονητή, να του ευχηθούμε καλή δύναμη και καλές επιτυχίες για την φετινή του χρονιά. Δεν έχουμε να πούμε για πολλά πράγματα σήμερα, γνωριζόμαστε περισσότερο μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού για ακόμα μια φορά που θυμάμαι τον προπονητή μου, τον προσπάθησα να κάνω κυρίως. Και από εκεί και πέρα θέλω να συγχαρώ τους αθλητές μου για την προσπάθειά τους, για τις επιτυχίες τους. Καλή επιτυχία στην καινούργια χρονιά που έρχεται, αλλά και ίσως ένα νέο κύκλο που κάποιος έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ο πατέρας μου ήταν μέλος του συλλόγου και έχει ταξιδέψει στο παρελθόν, όταν κάποτε γινόταν με πούλμαν και στο Τσέλι και στο Βουκουρέστι και έρθει. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει αυτό και εγώ ήμουν αθλητής. Οπότε το συνέστημα είναι πολύ δυνατό. Μπορεί να μην φαίνεται γιατί δεν υπάρχει κοντέρ να το γράφει, αλλά αυτό που γίνεται κάθε χρόνο από το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού είναι τιμητικό για όλους. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, να πούμε... Εγώ ευχαριστώ το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού. Θέλω να πω ότι έχω βραβευτεί και ως μάχημος προπονητής από το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού και εγώ και οι αθλητές μου. Πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι καλές επιτυχίες στους αθλητές μας το 2017. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Καλή επιτυχία και καλή γιορτή σου. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, να ανακεφαλαιώσουμε μετάλλια: ένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δύο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χριστού Στίβου, δύο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, δύο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων, πέντε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων και 12 στους Παγκόσμιους Αθλητικούς Αγώνες. Τα μετάλλια του Ελληνικού Στίβου στις μεγάλες διοργανώσεις τη χρονιά που κλείνει. Περνάμε στην κατηγορία γυναίκα με αναπηρία. Όπως κάθε φορά έχουμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ θα βραβευτεί όπως και πέρσι η Δήμητρα Κοροκή. Ήταν πρώτη. Ήταν τρίτη στη Σεροβολία, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντεζανέιρο, στην κατηγορία παραπληγία F53. Πέρσι ήταν εδώ πάλι γιατί ήταν πρώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο ηλιοαγώνισμα. Επίσης, εφέτος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν δεύτερη στη σφαίρα και τρίτη στο Ακόνιο. Προπονήτρια Αθηνά Χατζηστήλη. Παρακαλώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΡΑ, στην κυρία Παχατουρίδου, για την απονομή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη τιμή να με βραβεύσετε σήμερα. Το 2016 ήταν μια έντονη χρονιά, με έντονα συναισθήματα και στιγμές για ολόκληρη την ελληνική αθλητική οικογένεια. Έχουμε και το 2017 να είναι τόσο έντονο, χωρίς τραυματισμούς για όλους τους συναθλητές μου και σας εύχομαι σε όλους καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία. Στην περσινή εκδήλωση, πριν ένα χρόνο, σε μια κρίσιμη περίοδο για μας, η περίοδος προετοιμασίας για το Ρίο, εσείς σταθήκατε δίπλα μας. Γνωρίσατε τους σκόπους μας και τα αποτελέσματα από αυτή που φέρνουν.
Και να συμμετάσχουμε στην Παραολυμπιάδα του Ρίο ήταν ένα όνειρο για μας. Ένα όνειρο που είναι πραγματικότητα. Αυτό που ζήσαμε εκεί τις 20 μέρες μας έδωσε απίστευτη δύναμη. Μας έδωσε αισιοδοξία να βάλουμε το πύχη ακόμη πιο ψηλά και να συνεχίσουμε και τα επόμενα 4 χρόνια σκεπτόμενες τι άλλο την επόμενη Παραολυμπιάδα, το Τόκιο. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Κατηγορία αθλητής με αναπηρία. Σέρτζον Φερνάντες, πρώτος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στην ίδια κατηγορία, στο ίδιο αγώνισμα, στην Ευρωπαϊκή Παραπληγή από το 1993. Ήταν επίσης πρώτος στο ίδιο αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε φέτος, ενώ ήταν τρίτος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 και πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρσι. Προπονητής Πέτρο Γιάτσος. Ο κύριος Νικολαίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΑΣ, είναι κοντά μας. Ούτε ο κύριος Πετσούλας. Παρακαλώ τον κύριο Λιούμπα για απονομή. Ευχαριστώ το τιμή μου που μας φέρει αυτά. Φέτος όταν πήραμε το μετάλλιο, πρέπει να πω δεν είμαι μόνος μου στο αγώνα. Δεν καταφέρνω μόνος μου αυτά το μετάλλια. Ήταν ο προπονητής δίπλα μου, ήταν η γυναίκα μου, η οικογένεια μου και πάρα πολλοί από εσάς που μας στήριξε να πάμε πιο μπροστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για εσάς. Και ελπίζω το χρόνο να βοηθήσει κάποιον άλλον να φτάσει τόσο ψηλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου για μεγάλη τιμή που μας κάνετε για 4 χρόνια. Πέρυσι σας υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε και φέτος εδώ, όπως και είμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ όσους χάρηκαν για την επιτυχία μας και όσους μας σκέφτονται τον τρένο του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους νικητές του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου. Πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου για 4η συνεχόμενη χρονιά. Συμμετείχε και τερμάτισε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντεζανέιρο. Ανήκει στο φιλοπρόοδο όμιλο βρώμης στην ελληνική αστυνομία, Χριστόφορος Μερούσης, προπονητής Σταύρος Καρές. Είχε υποχρέωση στοιχείο ο Χριστόφορος, βρίσκεται ο προπονητής του εδώ. Τους μαραθωνοδρόμους τους βραβεύουμε για τα 120 χρόνια μαραθωνίου δρόμου. Και παρακαλώ τον κύριο Σιμακόπουλο να κάνει αυτή την απονομή. Μαθαίνουμε ότι πρόσφατα έγινε και πατέρας. Ευχαριστώ πολύ για την που μας κάνετε. Θέλω να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Χριστόφορου. Δυστυχώς είναι στοιχείο. Θέλω να ευχαριστώ και το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού. Πολλά από τα μέλη και προσωπικοί μου φίλοι. Και σας εύχομαι υγεία σε όλους και καλή χρονιά. Στις γυναίκες πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαραθωνίου για δεύτερη συνεχόμενη
επόμενη χρονιά, εφέτος τρίτη στη Γενική Κατάταξη του Μαραθωνίου της Αθήνας. Συμμετείχε και τερμάτισε και στο Μαραθώνιο το Ρίο ντε Ζανέιρο, ενώ πήγε πολύ καλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έκτη στον ημαραθώνιο με την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στις γυναίκες. Μετά από 18 χρόνια κατέρευσε το ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου. Ουρανία Ράνια Ρεμπούλη, γυμναστικός σύλλογος Νέων Λέρου, προπονητής Παναγιώτης Χαραμής. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Νέας Μύρνης, τον κύριο Χατσατουριάν και νέο μέλος του Μαραθώνιου, στην ομάδα του Μαραθώνιου, για αυτή την απονομή. Απουσιάζει η Ράνια, έχει προπονήσεις στη Ρόδο πλέον, όπου ζει και προπονείται. Δύο λόγια. Καλό θα ήταν να ήταν η αθλήτρια εδώ να σας χαιρετήσει και να ευχαριστήσει. Εκ μέρους της αθλήτριας λοιπόν, εγώ ως προπονητής, ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού που συμπαραστέκεται διαχρονικά σε αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή του ελληνικού πρωταθλητισμού, και να ευχηθώ καλή συνέχεια και μακροημέρευση για το Σύλλογο και σε όλους. Υγεία και καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην επόμενη ενότητα, δύο αθλητές που ξεχώριζαν για τις επιδόσεις τους από τους καλύτερους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο άλλος φοβερός πέδας εκτός από τον Εμμανουήλ Καραλή ήταν ο Οδυσσέας Μοζενίδη, αθλητικός σύλλογος και ένταυρος Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Σφαιροβολία, προπονητής Γιώργος Μποτσκαριόφ, πήρε το πανελλήνιο ρεκόρ στο κλειστό στίβο με την πεντάκυλη σφαίρα από το 1890, κατέληξε δύο φορές, το έφτασε στο 1996. Έκανε παραπητώντας και δύο πανελλήνια ρεκόρ εφήβων σε κλειστό στίβο με την εξάκυλη και στον ανοιχτό στίβο έσπασε και αυτό στα κοντέρ. Πήρε το πανελλήνιο ρεκόρ από το 1997, το κατέληψε 6 φορές και το έφτασε στο 21-51. Μαζί με το 5-55 του Εμμανουήλ Καραλή είναι πανελλήνια ρεκόρ παιδών που θα κρατήσουν πολλά χρόνια. 3 αγώνες πάνω από τα 21 μέτρα και άλλοι 10 αγώνες πάνω από τα 20 μέτρα. Πρώτος βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των παιδών στην Τυφλίδα. Και στις επιδόσεις πρώτος στους παίδες στην Ευρώπη εφέτος και θα ήταν και στον κόσμο πριν από λίγες μέρες στις 4 Δεκεμβρίου στη Νέα Ζηλανδία. Ένας μαθητής έκανε 21-66, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Είχε υποχρεώσεις ο Οδυσσέας, είχε αγώνες αυτές τις μέρες. Ανταυτού ο ξάδερφός του κ. Γιάννης Κελεσίδης. Και παρακαλώ τον κύριο Κέλλη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΣ, για αυτή την απονομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Οδυσσέα. Να είστε όλοι καλά και καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Κυριαζής πέρσι το φθινόπωρο είχε μια μεγάλη ατυχία, έπεσε με το ποδήλατό του, τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι. Πολλοί έλεγαν ότι ο αγωνιστής του Λόμπκα Οδυσσέα δεν θα έκανε τίποτα εφέτος. Παρ' όλα αυτά πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πήγε στο τελικό, έκανε ατομικό ρεκόρ στο προκριματικό, δυστυχώς έχασε τις ημερομηνίες για να προκριθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Ζανέιρο. Στο τελευταίο όμως αγώνα της αγωνιστικής του περίοδου, στη Λάρισα, 31 Ιουλίου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Νέων, κάνει 87-14, πανελλήνιο ρεκόρ νέων, παρόλο που είναι 20 ετών, είναι δηλαδή στην κατηγορία αυτή και το 2017 και το 2018. Αυτή η επίδοση τον έφερε στην κατηγορία των νέων στην Ευρώπη, στην δεύτερη θέση για την φετινή χρονιά. Προπονητής ο πατέρας του Θωμάς Κυριαζής, σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Θωμά Κυριαζή. Και παρακαλώ τον κύριο Καντέλη Παπαποστόλου για την απονομή. Σωστά, και ο κύριος Βαγγέλης Παπαποστόλου ακοντιστής ήταν. Ο πατέρας ήταν σφαιροβόλος και δισκοβόλος.
Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού, όλο το ΣΕΓΑΣ, όλους τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογό μας, τον ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγίου Δημητρίου, που εδώ και χρόνια στηρίζει τα μικρά παιδιά και τον αθλητισμό αυτό που κατ' ομολογία είναι πιο δύσκολος από ότι ο πρωταθλητισμός. Και επιτρέψτε μου εδώ να, για δύο λεπτά, να σας πω ένα θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις ρήψεις. Αρκετοί από εσάς το ξέρετε. Στον Άγιο Δημήτριο τις ρήψεις τις κάνουμε παράπλευρα από το κεντρικό στάδιο του Αγίου Δημητρίου. Αυτό για κάποιους λόγους, για να κάνει ένα υπόγειο γκαράζ ο Δήμος το πήρε, μας είχε υποσχεθεί ότι όταν τελειώσει την επιφάνεια επάνω θα στρωθεί με χώμα και θα μας επιστραφεί. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ήδη έχει περάσει ένας χρόνος. Έχουμε κάνει συγκεκριμένα διαβήματα και προς τη Δημοτική Αρχή και ως ΟΦΚΑ και ως ΣΕΓΑΣ. Ο Πρόεδρος το γνωρίζει το θέμα, έχει αναλάβει προσωπικά. Το θέτω και σε τη δική σας υπόψη και επειδή πιστεύω ότι συνολικά όταν προσπαθούμε κάτι έχουμε καλύτερες επιτυχίες, που είπε και ο Πρόεδρος, και εύχομαι να επιστραφεί όντως αυτός ο χώρος πάλι στον ΟΦΚΑ Οδυσσέας στις ρήψεις, γιατί το έχουν τα παιδιά ανάγκη, έχουν δικαίωμα αυτή τη στιγμή να ρίξουν και δεν έχουμε άλλο χώρο, και εύχομαι σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις ηλικίες, να έχουν επιτυχίες, να είναι υγιείς και να χαιρόμαστε να τους βλέπουμε κάθε χρόνο να προοδεύουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε και στην τελευταία ενότητα, τους βετεράνους αθλητές, αν θέλουμε να το πούμε πιο σωστά ελληνικά, στους διαχρονικούς αθλητές. Φέτος είχαμε ένα διάλειμμα στη συνεχής βραβεύσεις του Βασίλη του Μαγκανά, ήταν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μακριά. Θα βραβευθεί ο κύριος Γιώργος Φαρμάκης του ΕΤΟΥ Θεσσαλονίκης. Πραγματικά διαχρονικός αθλητής, 15 ετών στο άνω εις ύψος 2 μέτρα, από τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών σε αυτή την κατηγορία. 16 ετών κερδίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, μπαίνει στην νομική Θεσσαλονίκης, τελειώνει, επιτυχημένος δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ατομικό ρεκόρ το 1989-2018, το έκανε δύο φορές και τα τελευταία χρόνια είναι ενεργός στον αθλητισμό των διαχρονικών αθλητών. Πέρσι έκανε ρεκόρ στους 50χρονους 1,90, φέτος το Πέρθ της Αυστραλίας, πριν από λίγο καιρό, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, 1,84, πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Βετεράνων. Ο κύριος Γιώργος Βαρμάκης του ΕΤΟΥ Θεσσαλονίκης. Και παρακαλώ τον επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας, τον κύριο Σπαθή, για την απονομή. Ο κύριος Γιώργος Σπαθής. Θα τον ευχαριστήσουμε και για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο. Ο κύριος Γιώργος Φαρμάκης ίσως είναι ο τελευταίος Έλληνας υψίστας που χρησιμοποιεί ακόμα τον παλμό Στράτη, σωστά? Ναι, πράγματι. Ο οποίος ελληνικά λέγεται υπευθυκός παλμός. Θα πω το εξής, ότι όταν κάποιος γίνεται 50 χρονών, κατά κανόνα παίρνει χαρές από τα δικά του παιδιά. Δεν παίρνει από τον εαυτό του. Η χαρά η δική μας φέτος ήταν με το παιδί του Γιώργου Στεφανίδη στην Αθηνά, όπου ξενυχτήσαμε το βράδυ, βλέποντας την κόρη του Στεφανίδη, όλη η οικογένεια εκεί με δύο κορίτσια πρωταθλήτες των Καταδύσεων, το μικρό μου το γιο με σημαίες, να κάνουν φουντού τα παιδάκια, μην το περάσει η Αμερικανίδα. Τη στιγμή που πέρασε η Αμερικανίδα, άλλοι κρυβόμασταν κάτω, άλλοι ήταν πάνω. Και ήταν η μεγαλύτερη χαρά αυτή. Θα πω το εξής, ότι ένας βετεράνος, κατά κανόνα, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τιμάται και κατά πόσο αξίζει να τιμάται. Παρ' όλα αυτά, η τιμή είναι σίγουρα για μένα σημαντική και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα αυτό που είδα είναι ότι βραβεύτηκαν τα άλματα. Ότι βραβεύτηκαν αθλητές των αλμάτων
Είναι πολύ σημαντικό ότι μάλλον τα άλματα ταιριάζουν στους Έλληνες. Είδα τα παιδιά, το παράστημα του Φιλιππίνη, είδα τον Τεντόγλου, είδα τον Γιώργο τον Στεφανίδη με την κόρη του που την έριξε φωτογραφίες για την Καμάρος ακόμη μια φορά. Λέω λοιπόν το εξής, ότι από την εποχή του Τσικλητήρα ακόμα, και αν τύχει και διαβάσει τον Ζαχαρία Παπαντονίου που γράφει τα «Ξανά γίνει επίκαιρος με τα ψηλά βουνά» το βιβλίο, όπου αναφέρεται στην εποχή του 1908, πηγαίνει λοιπόν ο Παπαντονίου στο Λονδίνο και περιγράφει γεμάτος τρόμο όταν βλέπει λοιπόν τους Ευρωπαίους αθλητές και τους αθλητές των βορείων χωρών, τους περιγράφει με δέος. Το 1912, από ό,τι θυμάμαι περίπου, επιστρέφει ο Τσικλητήρας και επιστρέφει νικητής. Και περιγράφει λοιπόν τον Τσικλητήρα τότε που πήγανε οι φίλατροι του Στίβου, οι αντίστοιχοι τότε σαν και εσάς. Είχαν πάει λοιπόν τον υποδέχτηκαν στο σταθμό, εκεί σταθμό Λαρίς, σταθμό Αθηνών, και τον φέραν στους ώμους, λέει, μέχρι το Πανελλήνιο. Αυτό λοιπόν περιγράφει, και κλείνω με αυτό, είναι ότι περιγράφω, λέει, τον Τσικλητήρα, αλλά και το θυμάμαι, λέει ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ότι είχε, λέει, κάτι το τόσο ελληνικό, ήταν τόσο, λέει, αγέροχος, και είχε κάτι, λέει, σαν μορφή του Γίζη. Ήταν αυτές οι μορφές που περιγράφει, που ζωγραφίζει ο Γίζης, ο Λίτρας, στους πίνακές του. Και αυτό ένιωσα και εγώ λοιπόν με την κόρη του Στεφανίδη φέτος που την είδα, στον Εθνικό Ήλιο, που την είδα με τα μαλλιά της πίσω πιασμένα, είχε μια μορφή, σαν ήταν μορφή αρχαιολινική, μια μορφή ζωγραφισμένη από το Γίζη. Αυτά λοιπόν τα παιδιά καμαρώνουμε, αυτούς πρέπει να καμαρώνουμε. Οι βετεράνοι θα είναι εκεί για να καμαρώνουν, όχι για τον εαυτό τους, για δικά τους τα παιδιά, και να παίρνουν χαρές με το πολλό δεκάρο μεσές, όταν γίνονται καλύτεροι από αυτούς και ακόμα καλύτεροι, και εμείς από όλους να τους χειροκροτούμε και να τους καμαρώνουμε. Οπότε εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά, στα νέα τα παιδιά να γίνονται καλύτεροι, ακόμα καλύτεροι, και αυτή θα είναι η χαρά δική μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είπε κάτι σωστό, η Έλληνα είμαστε πρώτοι στο πίδημα. Είναι σημαντικό πάντως κάποιος να είναι καλός σε υψηλό επίπεδο από τα 15 του χρόνια, και ήδη στα 51 του χρόνια η διάρκεια δείχνει και την ποιότητα του αθλητή και την εγκράτειά του στην προπόνηση. Θα κλείσουμε με έναν διαχρονικό αθλητή που μας έρχεται από την ΚΟ. Είναι μόλις 87 ετών. Φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Βετεράνων ήταν δεύτερος στα 400, τρίτος στα 200, τέταρτος στα 100, πέμπτος στα 800 μέτρα. Βραβεύουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζημανουήλ. Πριν την βραβευσή του, εγώ θα καλέσω και τις δύο εγγονές του που καμαρώνουν γι' αυτόν, την Αναστασία και τη Στέβη, να έρθουν κοντά στον παππού, και παρακαλώ τον πρόεδρο, τον Γιώργο Καρδαρά, για αυτή την απονομή. Κύριε Χατζημανουήλ, αν δεν κάνω λάθος, είστε από τις περιπτώσεις των διαχρονικών αθλητών που ξεκίνησαν αργά τον αθλητισμό, σωστά? Λέω, θα λάβω μέρος κι εγώ, γιατί είδα τους Έλληνες αθλητές στην ηλικία μου πόσο τρέχανε. Και έλαβα μέρος το 2009. Εγώ είχα πρόβλημα. Μετά έγιναν οι Βαλκανικοί αγώνες στη Λάρισα. Τον ίδιο χρόνο στη Λάρισα. Βγήκα δεύτερο στα 100, πρώτο στα 200 μέτρα. Εκ των υστεροποιών άργησα να ανεβαίνω πάνω ψηλά. Όσο πήγαινα και ανέβαινα και πιο ψηλά. Ευρωπαϊκοί αγώνες, τρίτος στα 100, τρίτος στα 200 και πρώτος στα 400. Στους Βαλκανικούς αγώνες, στον Πλησό και στον Ανοιχτό,
στο στάδιο, στήμο, λάμβανα μέρος και τους είχα σπάσει όλα τα βαλκανικά ρεκόρ. 100, 200, 400, 800. Κάθε, επί τρία χρόνια τους άπαιρνα, συνεχώς. Είχα λάβει και στο Παγκόσμιο, στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη βγήκα πρώτος στα 200 μέτρα. Ο μόνος Έλληνας. Και τώρα τελευταίος, στην Αυστραλία, έχω λάβει μέρος στο ΠΕΡ της Αυστραλίας, έλαβα μέρος στα 800 μέτρα, αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος από το ταξίδι που έκανα στο αεροπλάνο. Στα 100 μέτρα βγήκα, μου το πήρανε. Βγήκα αλλά μου το πήρανε. Ενώ λένε Χατζημανόλης, μετά το δώσανε του Αυστραλού. Στα 200 μέτρα βγήκα τρίτος και στα 400 μέτρα βγήκα δεύτερος. Λοιπόν, γι' αυτό στην ηλικία τη δική μου να μην το βάζετε κάτω. Υπάρχει ευκαιρίες να φτάσετε κι εσείς στις ικανότητες της δικής μου. Ευρωπαϊκό νέο στο Πίτκος, Ευρωπαϊκό εφήβον Κροσέτο, Παγκόσμιο Πέδο στο Ναϊρόμπι και μην ξεχνάμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, το πρώτο να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν παρόντες, διότι δεν μένει τίποτα άλλο για να τραβήξω αυτά τα παιδιά.